μικρό εξόριστο πουλί, δεν μου κράτησες κακία κι ήρθα στην κρίσιμη στιγμή για να με σώσεις. Άρα γιατί στον κόσμο θα μπορούσε ετούτο το καλό να τα αποδώσει. Το ψεύτικο αηδόνι είναι άχρηστο, ένα σκουπίδι που όλοι το καμάρωναν σαν άτανε στολίδι. Εγώ θα το πετάξω απ' το μπαλκόνι. Όσα μπορεί ψυχή να κάνει, μια μηχανή ηλεκτρονική δεν φτάνει. Ωστόσο μην το υποτιμάς, έκανε ό,τι μπορούσε. Αυτό που προγραμμάτισαν στην ηλεκτρονική καρδιά του τραγουδούσε. Μην το πετάς. Αφού το θες εσύ θα το κρατήσω. Αηδονάκι μου καλό, μείνε μες στο παλάτι και εγώ όλα τα τραγούδια σου θα ντύνω με χρυσάφι. Όσο κι αν θες μη γίνεται να μείνω, δεν μπορώ να αναζητούν τον άρωμον τα πάθη. Η τέχνη κι όποτε θες θα φεύγεις και στο δάσος θα πετάς, μα πάντα πίσω όταν γυρνάς θα σου προσφέρω άρχοντα τιμές. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να σε περιορίσει. Πέτα λοιπόν και δίνε τη χαρά. Ελπίζω σύντομα να ξαναειδωθούμε. Για χαρά. Και το αηδόνι πέταξε μακριά. Είδες λοιπόν,
Αυτό που δίνει τη ζωή στα ηλεκτρονικά όργανα, σαν το δικό σου μικρό synthesizer, είναι η τέχνη που βγαίνει από την ψυχή. Και αυτή η τέχνη είναι που σώζει τους ανθρώπους.